Γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε την υγεία σας, γιατί πραγματικά γίνεται χαμός και εγώ είμαι ένα κρούσμα από του χαμού. Σήμερα έχω πρώτη μέρα COVID, βασικά δεύτερη, γιατί χθες πονούσε λίγο λαιμός μου, οπότε κάπως έτσι. Είμαι αρκετά καλά, μπορώ να πω, φτου, ματάκια παντού. Είμαι αρκετά καλά προς το παρόν. Και εύχομαι όλοι να το περάσετε όπως εγώ. Αλλά παρόλα αυτά, σήμερα είναι 31 του μήνα, που σημαίνει ότι σε λίγες ώρες αλλάζει ο χρόνος. Και πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενη, παρόλο που δεν πήγαν τα σχέδιά μου όπως τα ήθελα. Δηλαδή, περίμενα κόσμο στο σπίτι. Έχουμε πάρει ψάρια να τα φιλετάρουμε για να κάνουμε σούσι. Έχουμε πάρει την Άρτα και τα Γιάννενα γενικά για να κάνουμε σούσι βασικά. Και θα το περάσω με το αγόρι μου παρόλα αυτά, πολύ όμορφα, γιατί πρώτη φορά στο νέο μας σπίτι και είναι μια ωραία μοναδική εμπειρία, θα έλεγα εγώ, πραγματικά, γιατί εντάξει, είναι κάτι το διαφορετικό και ας είμαστε τα δυο μας. Δυστυχώς όλο το κοντινό μας περιβάλλον ακύρωσε τα σχέδιά του για σήμερα, μόνο αυτό είναι που με στεναχωρεί. Αλλά τι να κάνουμε που προέχει η υγεία πάνω απ' όλα, εννοείται, έτσι. Σήμερα ήρθα να σας κάνω ένα πολύ πολύ extreme μακιγιάζ. Θα δοκιμάσουμε ένα trick του TikTok σίγουρα, που ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι σας έχω. Έπιασα τα μαλλιά μου γιατί σίγουρα θα λερωθώ 100%. Λοιπόν, θα πάρω δύο διαφορετικά πυκνά πινέλα. Τι βγήκε από αυτό? Σκόνη. Φύγε σκόνη, φύγε. Και επειδή θέλω να με βρει πολύ όμορφη ο χρόνος, πάμε να δούμε πώς θα το δοκιμάσουμε αυτό το τρίκ. Έχω ενυδατώσει πλήρως το πρόσωπό μου. Έχω βάλει λίγο lip balm και πάμε να ξεκινήσουμε με το τρίο της Kriolan, στο οποίο... Τι λέει τώρα αυτό το τρίκ? Παίρνεις, λέει, και βάζεις τα σκούρα σημεία πρώτα. Πάμε να βάλουμε τα σκούρα σημεία. Δηλαδή ξεκινάω από εδώ. Oh my god, αυτό βγήκε πολύ σκούρο. Έτσι. Και περιγράφω το πρόσωπο. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, παιδιά, να ξέρετε. Oh my god. Ας πούμε ότι θα πάει καλά, εντάξει, για να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Παίρνω το πιο ανοιχτό τώρα και το βάζω ακριβώς από κάτω. Θα βγει πάρα πολύ σκούρο. Θα γίνω μια παντεσία αποχρέωσεων του μπέζ. Πάμε να βάλουμε και τα ανοιχτό χρώμα. Α, δεν έβαλα στη μύτη, ρε παιδιά. Λοιπόν, εδώ και εδώ, έτσι. Οχ, τα μπλέξα τώρα. Λοιπόν, εδώ... Έτσι. Τι λέει εδώ το TikTok, τι κάνουμε, ρε γαμώτο? Λοιπόν, στη μέση εδώ για να βάλω και στις άκρες μετά. Εδώ και εδώ. Δεν μπορώ. Και μετά λέει, καθίστε λίγο να συμπληρώσουμε εδώ, έτσι. Λίγο περισσότερο άσπρο. Βάζουμε, λέει, το ρούζ μας. Θα πάρω εγώ τώρα το Global Glow από MAC, που είναι έτσι και λίγο υγρό, υγροποιημένο. Το βάλουμε εδώ. Καλά, δεν βγαίνει πολύ έντονο, αλλά... Α, φανταστικούλα, είμαι κουκλίτσα. Και πάω λίγο όλα αυτά. Πώς είμαι έτσι? Όλα αυτά λίγο να τα μπλεντάρω, λέει τώρα το TikTok. Λοιπόν, σε αυτή την ωραία κατάσταση που βρισκόμαστε, παίρνουμε ένα βρεγμένο beauty blender και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Υποτίθεται ότι όλο αυτό τώρα εγώ θα το μπλεντάρω και θα βγει σωστό. Δεν έχω πολύ μεγάλες ελπίδες. Και τελικά, λέει, βγαίνει το πιο ωραίο από όλα. Κάτι πάει να γίνει. Τα μποναριστά θέλει σίγουρα. Δεν βάλαμε λίγο από εδώ κάτω concealer, ρε παιδιά. Κάτι πάει να γίνει. Flawless. Μη σας πω ότι μου άρεσε κιόλας. Απλά σίγουρα θέλει πολύ πολύ καλό μπλεντάρισμα. Και ίσως έβαζα και λίγο στα ζυγωματικά εγώ. Χράκ λίγο εδώ και χράκ λίγο εδώ. Καλά, πολύ καλό αυτό. Και τσάκα τσάκα τελείωσες γρήγορα. Ρε το TikTok. Μια χαρά.
Έρχομαι και κοντά να το δείτε. Είναι λίγο πιο σκούρο από το δέρμα μου το φυσιολογικό. Τώρα το έχω κατεβάσει αρκετά και στο λαιμό. Αλλά παιδιά, είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα νιώθω. Χωρίς make-up, έτσι, μόνο τα contouring. Καλό θα ήταν είχα κάνει και τα φρύδια μου πιο πριν, δεν πειράζει. Θα πάρω το γνωστό σε όλους glute go-to της Vartzkoff. Θα βάλω σε ένα σπούλι λίγη ποσότητα. Και το λέω ότι έπρεπε να είχα κάνει τα φρύδια μου πριν, γιατί αυτό μετά, επειδή μένει κόλλα γύρω-γύρω, κόλλα, το gel, φαίνεται. Οπότε, τέλος πάντων, θα το σβήσουμε και θα το ξανακάνουμε. Σας έφερα έτσι λίγο κοντά. Λοιπόν, βλέπετε τώρα πώς είναι το φρύδι μου. Εγώ θέλω να το ανασηκώσουμε εδώ. Το κάνω και λίγο έτσι, έτσι ώστε να πάει από κάτω το ζελέ και να κολλήσουν πάνω τα φρύδια. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, νομίζω τώρα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοφτιαγμένο φρύδι. Το αφήνω αυτό λίγο να στεγνώσει, γιατί σε λίγο θα το πειράξω εγώ από εδώ πάνω, γιατί βλέπετε σιγά σιγά ξαναπετάνει οι τρίχες. Μόλις αρχίζει και στεγνώνει, το ξαναφτιάχνω. Μέχρι να γίνει ακριβώς όπως το θέλω εγώ. Δηλαδή, ναι, μεν τώρα το αφήνω, αλλά μετά πολύ λίγο πετάνε οι τρίχες. Εν τω μεταξύ, το αγόρι μου τώρα φτιάχνει το ρύζι για τα σούσια. Σε σας βοηθάνε τα αγόρια σας να κάνετε δουλίτσες? Το δικό μου αγόρι είναι το καλύτερο. Λοιπόν, το βλέπετε τώρα αυτό, αυτό εννοούσα, ότι θα χρειαστεί τώρα μωρομάντιλο για να το βγάλω αυτό. Δεν πειράζει, τώρα γύρω-γύρω λίγο θα είναι πιο άσπρο, αλλά θα το φτιάξω. Μόλις στεγνώσει το φρύδι λίγο. Λοιπόν, πάω να κάνω και από την άλλη πλευρά το φρύδι μου, δείτε διαφορά. Εντάξει, είναι τρομακτική νομίζω η διαφορά. Πόσο ωραίο καλοσχηματισμένο και πόσο όχι ωραίο καλοσχηματισμένο. Τελείωσα με το σχηματισμό τους. Πάω με το beauty blender μου λίγο και βάζω μόνο από την πάνω πλευρά, γιατί από την κάτω τους ή άλλως θα βάλουμε την βάση μας. Κάνουμε τα μάτια σήμερα, τα μάτια να ξέρετε. Πανεύκολα βέβαια. Λοιπόν, τώρα, όπου έχω κενάκια, θα πάρω ένα μολύβι που πήρα πρόσφατα, πάρα πολύ πρόσφατα. Είναι από Catrice. Το έχω λατρέψει γιατί έχει τόσο μα τόσο λεπτή μυτούλα. Η απόχρωσή μου είναι η Cool Brown 04. Και όπου έχω κενάκια, π.χ. εδώ, πάω και ζωγραφίζω τριχούλες, τόσο λεπτά ζωγραφίζει. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σπούλι από πίσω, πάρα πολύ λεπτό αρχικά και αυτό, το οποίο με βοηθάει να τα κάνω ακόμη πιο όμορφα. Λοιπόν, ακούτε και το βράχνιασμα λίγο. Λοιπόν, πάμε και από εδώ λίγο έτσι. Δείτε τι ωραία που γίνονται. Ας πούμε από εδώ, έχω και από κάτω κενάκι. Έχω και εδώ. Δεν έγιναν πάρα πολύ όμορφα. Πίνουμε για λίγο το πρόσωπο και θα πάρω την αγαπημένη μου P. Louise Pro Base. Η απόχρωση είναι η 02 και πάω να τοποθετήσω με ένα flat πινέλο σύριζα και με τα φρύδια μου εδώ. Δηλαδή θα πάω πολύ κοντά στο φρύδι μέχρι εκεί που έχω βάψει και βγάζω και αρκετά έξω. Θέλουμε φωτεινότητα σε όλο αυτό το κομμάτι. Από αυτή τη διαδικασία θέλουμε λίγο να ματάρουμε όλο αυτό και να πάρουμε την περίσσια ποσότητα. Πάω με την πίσω πλευρά από το beauty blender μου και ταμπονάρω. Εννοείται είναι βρεγμένο το beauty blender μου, έτσι, από πριν που κάναμε το πρόσωπο, και δημιουργώ αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Ωραία, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Όχι. Θα πάρουμε από Inglot την απόχρωση 77, την κλασική μαύρη απόχρωση eyeliner, gel eyeliner, ξέρετε ότι είναι το αγαπημένο μου, σας το έχω πει άπειρες φορές, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, και με το flat πινέλο από Kryolan που χρησιμοποιώ κάθε φορά που βάζω eyeliner, το συγκεκριμένο είναι το Art 4302, θα πάω, θα βρω την ευθεία ακριβώς του που τελειώνει το κάτω μου βλέφαρο. Και θα το κλείσω εδώ. Αφού κάνουμε αυτό το εδώ το πράγμα που έχω κάνει εγώ, πάμε τώρα λίγο να σβήσουμε κατά μέσα με πάρα πολύ λεπτές γραμμές.
έτσι ώστε να έρθει σε μια ευθεία όλο αυτό. Μέχρι εδώ. Εντάξει. Ωραία. Στεγνώση, θα πάρω ένα Anklet Brush. Είναι πολύ σημαντικό γενικά να το έχετε. Είναι από τα πιο εύκολα detailer που μπορείτε να κάνετε για eyeliner. Πάμε. Γιατί έχουμε πολύ ωραία υγρή λιπαρή βάση και το φέρνουμε σε μια ευθεία τώρα αυτό όλο. Κυριολεκτικά σε μια ευθεία. Θέλω να κοιτάτε έτσι και να είναι μια ευθεία. Αν κατέβει λίγο κατά κάτω, μπορείτε να το κάνετε λίγο έτσι, ώστε να δώσει και το εφέ του λίγο πιο τραβηγμένου. Δείτε τι ωραία που βγήκε. Λοιπόν, αν έχετε το eyeliner της Inglot, επειδή είναι πάρα πολύ αδιάβροχο, μπορείτε να το βάλετε και στο εσωτερικό. Εγώ θα βάλω τώρα και ένα μολύβι για να δείτε την διαφορά. Θα πάρω το Tattoo Liner από Maybelline, το Deep Onyx είναι η απόχρωση, και θα το βάλω... Είναι το δεύτερο που παίρνω, να ξέρετε, είναι από τα αγαπημένα μου αδιάβροχα μολύβια. Στο εσωτερικό εδώ. Και θα το προχωρήσω μέχρι μπροστά αρκετά. Και με το πινέλο που χρησιμοποίησα για να κάνω εκείνη τη γωνία, τραβήξω μια γωνίτσα εδώ μπροστά. Αν χρειάζομαι λίγο περισσότερη ποσότητα, πάω με το πινελάκι και παίρνω. Σας βοηθάει ακριβώς να κάνει τη γωνία εδώ το πινέλο. Λοιπόν, εγώ συνήθως, επειδή για να είμαι πιο σίγουρη, ειδικά όταν βάφω κάποιον άλλον, το ματάρω και με μια σκιά μαύρη το eyeliner. Τώρα τι κάνω, πάω λίγο μέσα στις βλεφαρίδες να ενώσω το μαύρο μολύβι με το eyeliner μου. Δεν θέλω να διαφοροποιείται πουθενά, δηλαδή δεν θέλω να έχει διαφορά από τη βλεφαρίδα καθόλου. Αν δείτε δηλαδή ότι έχει μπέζ χρώμα, το κάνετε. Εν τω μεταξύ βλέπετε ότι έχει κάνει η βάση του ματιού, αλλά δεν με απασχολεί αυτό, θα το φτιάξω μετά. Αυτό θέλω να κάνετε και θα συνεχίσουμε σε λίγο, αφού τελειώσω το άλλο μάτι, με κάτι πολύ spicy. Τέλεια, αφού κάναμε και τα δύο μάτια και είναι πάρα πολύ ωραία, εγώ και έτσι θα το άφηνα, αλλά σήμερα θα το πάω σε ένα level πάνω. Θα πάρω αυτήν εδώ τη συλλεκτική παλέτα από Tarte. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να τη βρείτε, αλλά παρόλα αυτά σίγουρα μπορείτε να βρείτε παρόμοιους συνδυασμούς. Και θα πάρω αυτήν εδώ τη μοναδική σβαροσκένια, έτσι θα την πω εγώ, απόχρωση. Αφού πρώτα όμως πάρω ένα απλό beauty blender, το συγκεκριμένο είναι το Lux Crazy από Zoeva που το αγαπώ πολύ, και πάρω αυτήν εδώ την beige απόχρωση. Στην ουσία τι θέλω να κάνω, να κλειδώσω λίγο τη βάση μου, για να μην κάνει crease. Και στο όσο πλησιάζω προς τα εσωτερικά θα πάρω λίγο πιο ανοιχτή απόχρωση, αυτήν εδώ, πάλι beige. Όπως και να έχει, μία beige απόχρωση σίγουρα έχετε. Και θα βάλω εδώ όλο το εσωτερικό μου. Θέλω να είναι λίγο πιο φωτεινό. Και τώρα, με το χέρι μου, θα πάρω το γκλιτεράκι μου και όπου κάτσει, είναι κολλώδες το συγκεκριμένο, δεν χρειάζεται να βάλω τίποτα. Εντάξει, αλλού. Ooh, I like your like. Όσο πάω κατά πάνω, αφήνω όλο και λιγότερο. Yes. Και κατευθείαν έχεις ένα μακιγιάζ. Όμως δεν θα στο σταματήσω εδώ σήμερα. Το πάω κι άλλο level πάνω. Τώρα με το beauty blender και ό,τι έχει πάνω, ό,τι να είναι, δεν έχει κάτι. Ίσα ίσα να κάνω λίγο το σβήσιμο, να σβηστούνε και να πάνε λίγα πάνω και κατά μπροστά, όσο κάτσουν. Εγώ θέλω να φύγουν τα περισσότερα, να μείνουν λίγα. Και πάμε να κάνουμε το κλου της ημέρας. Θα χρειαστούμε ντουο κόλλα και Σβαρόφσκι. Έχω βάλει μερικά στο χέρι μου. Θα βάλουμε λίγο ντουο στο χέρι. Πέφτουνε! Γιούπι! Όλο το σπίτι θα γεμίσει Σβαρόφσκι. Και με ένα τέτοιο που έχω από τα νύχια εγώ, θα τους βάζω λίγο. 2000 years later. Λοιπόν, το βρήκα. Τα γύρισα ανάποδα, το βάλα στο χέρι μου και πρόσθεσα απλά ντουο. Οπότε τώρα πάω εγώ με το χεράκι μου, το ένα είναι τα γκλιτεράκια, στροσάκια και ό,τι έχετε. Εντάξει, αλλού. Θα πάει αλλού αυτό το μακιγιάζ. Το νιώθω.
δεν είναι τόσο εύκολο όσο νόμιζα το να τα τοποθετήσεις. Αλλά νομίζω το κάνει τέλειο. Δεν θα βάλουμε πάρα πολλά, γιατί έχουμε βάλει και τα glitter, οπότε δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Εντάξει, τέλειο βγαίνει. Θα βάλω εδώ, εδώ και εδώ και θα το κλείσω. Σας κλείνω τώρα γιατί ξέρω είναι βαρετό όλο αυτό. Με τα κόπων και βασάνων σας βρήκα τον τρόπο. Καλύτερα με τσιμπιδάκι, παιδιά. Λοιπόν, οπότε πιάνω το στρας δεξιά και αριστερά, like this. Το βουτάω λίγο μέσα στο... στην κόλλα μου, αν πάρει πολύ τη βγάζω την ποσότητα και πάω κατευθείαν και το κολλάω στο σημείο που θέλω. Ταραν. Εντάξει, δεν έχει βγει τέλειο. Έχω ενθουσιαστεί. Τα expectations μου ήταν ακριβώς όπως βγήκε. Λαμπειρίζω, αν και αυτά τα στράζ με πέδεψαν λίγο, μπορώ να πω. Βγαίνει πολύ ωραίο. Ωραία. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε το πρόσωπο. Θα χρησιμοποιήσω εννοείται Global Glow, δεν γίνεται αλλιώς. Θερμαίνουμε το πρόσωπο. Νιώθω πολύ wow. Θα χρησιμοποιήσω από Iconic London αυτό εδώ το μαγικό. Είναι το Illuminator, η απόχρωση blush. Φυσικά και είναι η απόχρωση blush. Βάζω μια πολύ μικρή σταγόνα, τόσο, και πάω να γυαλίσω όλο μου το μαγουλάκι. Ναι, τέλειο. Και δίνει και μια κοκκινοπή απόχρωση, οπότε είναι πολύ interesting. Και σαν λάμψη και σαν κόκκινο χρώμα. Ρουζ βάλαμε πριν, οπότε είμαστε GG. Πολύ ωραίο. Και για κραγιόν σας έχω φέρει δύο της Anastasia Beverly Hills. Το ένα είναι το On Mute και το άλλο είναι το Sand. Λοιπόν, θα βάλουμε το On Mute για περίγραμμα. Οπότε έχουμε βάλει το σκούρο για περίγραμμα και πάμε να βάλουμε το ανοιχτό στο εσωτερικό, όχι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, και θα πάω wow. Τι μας έμεινε? Πολύ λίγα πράγματα. Μασκαρίτσα και ίσως να μην βάλω και βλεφαρίδα εν τέλει. Αν και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το μακιγιάζ, θα δείξει, θα μιλήσει από μόνο του. Λοιπόν, Sky Up μασκάρα από Maybelline. Λοιπόν, όσο μπορώ τις βλεφαρίδες μου τις κάνω προς τα έξω. Όχι, θα την πατήσω τη βλεφαρίδα, δεν γίνεται με αυτό το μάτι. Το φτάσουμε σε ένα άλλο level, νιώθω. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς όσο εμένα. Έχω εξετασιαστεί. Πάμε να βάλουμε λίγο βλεφαρίδουλα στην άκρη. Θα πάρω τις αγαπημένες μου από Eldora. Είναι η M115. Τις έχω κόψει στη μέση και θα πάρω το μπροστά κομμάτι. Συνεχίζουμε με Duo, εννοείται, η βλεφαρίδα μου. Βουτάω το στεφάνι και πάω και την τοποθετώ ακριβώς στην άκρη. Έλα βρε. Έλα βρε γρουσούζι. Σούπερ. Σίγουρα φιξάρω με ένα fix and spray και το μακιγιάζ μου είναι πανέτοιμο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Να έχετε μια πανέμορφη χρονιά. Εύχομαι, δεν ξέρω τι να ευχηθώ, υγεία κυρίως. Να βρείτε ό,τι μα ό,τι αγαπάτε στον επόμενο χρόνο. Να τελειώνει όλο αυτό με τον COVID. Πραγματικά δεν αντέχουμε άλλο. Κανένας δεν αντέχει, νομίζω. Και εύχομαι τα καλύτερα που αγαπάτε να τα έχετε και να τα βρείτε. Σας φιλώ. Τα λέμε το 2022. Φιλάκια πολλά.